Γιατί έτσι δουλεύει το YouTube. Αν είσαι αρχάριος και δεν είσαι ακόμα γνωστός και δεν ξέρεις ακόμα να φτιάχνεις βίντεο όπως πρέπει για να φαίνονται καλά στο μάτι και να δίνουν κάτι στον ακροατή, δεν θα έχεις subscribers. Λογικό είναι. Το θέμα στο YouTube είναι να συνεχίσεις να προσπαθείς, να ψάχνεσαι και να βελτιώνεσαι και να βελτιώνεις το υλικό που προσφέρεις στον ακροατή. Είτε προσφέρεις γέλιο, κάτι που ακόμα το παλεύω, είτε γνώση, είτε μια άλλη οπτική γωνία για να δει τα πράγματα, είτε οτιδήποτε είναι αυτό που το κανάλι σου προσφέρει στον ακροατή. Τώρα, το θέμα στο YouTube είναι ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει αυτό που λέμε επιτυχία με την ευρύτερη έννοια. Τουλάχιστον όχι συνήθως. Δηλαδή δεν θα υπάρχει κάποια φάση που θα έχεις μια δραματική επιτυχία. Συνήθως ένας YouTuber βήμα-βήμα βελτιώνεται, αυξάνονται τα views, τα likes, οι subscribers κλπ. Κλπ. Ναι, συμφωνώ ότι είναι επιτυχία να φτάσεις ας πούμε στους 100.000 subscribers, αλλά δεν είναι ότι ξυπνάς ένα πρωί και λες «Α, έφτασα». Συνήθως εσύ βλέπεις τον στόχο των 100.000 subscriber να πλησιάζει από όταν ακόμα είσαι 35 χιλιόμετρα μακριά. Πολλές φορές όμως στη ζωή, τις περισσότερες πιστεύω, η επιτυχία και η αποτυχία είναι πιο δραματικές. Σου προσφέρουν περισσότερη χαρά ή λύπη αντίστοιχα. Και ανάλογα με την ψυχοσύνθεσή σου, σε δίνει κίνητρο το ένα ή το άλλο ή και τα δύο. Τώρα, τι παίζει. Συνήθως, η επιτυχία και η αποτυχία σε επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά, αλλά τίποτε σε αυτή την εξίσωση δεν είναι στάνταρ και συνδεδεμένο απόλυτα με κάτι άλλο. Για παράδειγμα, ας πούμε, είσαι τενίστας. Γιατί το παράδειγμα αυτό περιλαμβάνει κάτι τόσο άκυρο, θα με ρωτήσεις. Γιατί αυτό μου ήρθε στο μυαλό την ώρα που έγραφα το κείμενο για το βίντεο. Τώρα που το σκέφτομαι, ήταν η πρώτη φορά που είπα στη ζωή μου τη λέξη τενίστας. Και αυτή ήταν η δεύτερη. Τέλος πάντων, είσαι τενίστας. Και αυτή η τρίτη. Είσαι τενίστας λοιπόν και έχεις αγώνα. Στο τένις δεν υπάρχει ισοπαλία και αυτό είναι βολικό για το παράδειγμά μας. Έστω ότι στον αγώνα νικάς. Αυτό θα επηρεάσει θετικά την ψυχολογία σου. Σε κάποιο άλλο σενάριο, ίσως να έχανες. Κάτι που θα επηρέαζε αρνητικά την ψυχολογία σου. Η γενική κατάσταση της ψυχολογίας σου όμως δεν έχει απόλυτο αντίκτυπο στην μελλοντική σου απόδοση ως αθλητής. Για να σου το πω απλά, αν εσύ χάσεις, παρόλο που έχεις φτάσει μέχρι τον τελικό, τότε θα πεις ένα «γαμώ την πουτάνα μου τη σάπια». Μπορεί η ήττα αυτή να σε αποθαρρύνει και να μην μπορείς να αποδώσεις στην προπόνησή σου, οπότε να πέσει η ποιότητά σου σαν αθλητής. Από την άλλη μεριά, μπορεί να πεισμώσεις λόγω της ήττας, κάθε γαμημένη μέρα να φτύνεις αίμα στην προπόνηση, τα πνευμόνια σου να φτάσουν στο σημείο να μην χρειάζονται καν οξυγόνο όταν τρέχεις και να επιστρέψεις τον επόμενο χρόνο στο πρωτάθλημα και να τους ξεφτυλίσεις όλους τόσο άσχημα που να σταματήσουν τον αθλητισμό και να αρχίσουν την πρέζα. Ο ένας μπορεί να χάνει τον αγώνα και να λυγίζει και ο άλλος μπορεί να χάνει τον αγώνα και να σφίγγει τα δόντια και να προσπαθεί ακόμα πιο σκληρά, φίλε. Επαναλαμβανόμενες ήττες όμως τείνουν να αποθαρρύνουν σχεδόν τους πάντες, γιατί όταν κάποιος διαρκώς αποτυγχάνει σε αυτό που κάνει, νιώθει πως όλος του ο κόπος δεν έχει αποτέλεσμα ουσιαστικά. Παρά τα αυτά, την ίδια επίδραση πολλές φορές και σε πολλούς ανθρώπους έχουν και επαναλαμβανόμενες νίκες. Όταν εσύ έχεις πάρει πρώτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τένις τα τελευταία 7 χρόνια συνεχόμενα, κάτι με λέει ότι αυτός ο οποίος έχει βγει δεύτερη θέση τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί φτάνει στον τελικό και τον δίνει σπούτσα, λογικά θα προπονείται πιο σκληρά από σένα. Καταλήγουμε λοιπόν στο ότι πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε επιτυχία και σε αποτυχία, διότι και τα δύο μπορεί να λειτουργήσουν ως κίνητρα, αλλά επίσης και τα δύο μπορεί να λειτουργήσουν ως ξενέρωμα εντός εισαγωγικών. Και αυτό στο ερασιτεχνικό bodybuilding το βλέπεις όταν ο άλλος είναι ο πιο τούμπανος στη γειτονιά του. Όταν κυκλοφορεί στο δρόμο έξω γενικά, βλέπει μερικούς που είναι πιο μεγαλόσωμοι από αυτόνα, αλλά ο εγκέφαλός του αυτόματα θεωρεί ότι λογικά δεν θα είναι τόσο στεγνή όσο αυτός, ο οποίος, αυτός ο τύπος φαίνονται οι τέσσερις πάνω κοιλιακοί του ουσιαστικά,
οπότε δεν είναι ακριβώς στεγνός, τέλος πάντων. Και γενικά πλέον ο τύπος έχει γράψει ψιλοσταρχίδια του και τα βάρη και τη διατροφή, γιατί είναι ο πιο τούμπανος στον κόσμο και γελάρει όλη μέρα. Ώσπου μια μέρα πάει στην παραλία και εκεί που ποζάρει διακριτικά στις γκόμενες που υπάρχουν τριγύρω, περνάει ένας τύπος, διπλάσιος από αυτόν, ο οποίος είναι τόσο στεγνός που έχει φλέβες μέχρι και στα δόντια. Και τότε ο φίλος μας ξαναφορτώνει σοβαρά βάρη, ξαναπιάνει σοβαρά την διατροφή για να αρχίσει πάλι να έχει ανάπτυξη, γιατί πλέον έχει κίνητρο. Αυτό στην καλύτερη περίπτωση. Στη χειρότερη περίπτωση, μόλις δει τον τεράστιο αυτό τύπο με την γράμμωση στα δόντια, θα σκεφτεί αυτόματα ο εγκέφαλός του, εντάξει, σίγουρα παίρνει αναβολικά ή κάτι τέτοιο, και θα συνεχίσει το γιόλινγκ και στα αρχίδια του. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα, Λάνια. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να ξέρετε ότι ένα από τα πιο σταθερά κίνητρα είναι η αγάπη για αυτό που κάνετε. Μπούγια!